Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν λέει στην πρώτη επιστολή «Παιδεία» ότι ο Αντίχριστος έρχεται και νυν Αντίχριστη πολύ γεγόνασιν, δεν εννοεί ότι και ο αναμενόμενος Αντίχριστος θα είναι σαν τους διώκτες Μαξιμιανούς και Διοκλητιανούς, αλλά ότι ο Αντίχριστος θα είναι ο αναμενόμενος κατά κάποιον τρόπο ενσαρκωμένος διάβολος που θα παρουσιαστεί στον Ισραηλιτικό λαό ως Μεσσίας και θα πλανήσει τον κόσμο. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Θα έχουν μεγάλο διωγμό οι χριστιανοί. Και βλέπεις, οι άνθρωποι ούτε καν καταλαβαίνουν ότι ζούμε στα σημεία των καιρών, ότι προχωρεί το σφράγισμα. Είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι θα πλανηθούν οι δυνατόν και οι εκλεκτοί. Όσοι δεν θα έχουν καλή διάθεση δεν θα φωτιστούν και θα πλανηθούν στα χρόνια της αποστασίας. Γιατί όποιος δεν έχει την Θεία Χάρη δεν έχει πνευματική διάβγεια, όπως και ο διάβολος. Πιστεύουν γέροντα οι σιωνιστές στα περί Αντιχρίστου? Γέροντας, αυτοί θέλουν να κυβερνήσουν όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιούν για να πετύχουν τον σκοπό τους την μαγεία και τον σατανισμό. Την σατανολατρία την βλέπουν σαν μια δύναμη που θα τους βοηθήσει στα σχέδιά τους. Πάνε δηλαδή να κυβερνήσουν τον κόσμο με σατανική δύναμη. Τον Θεό δεν τον βάζουν στον λογαριασμό τους. Θα ευλογηθούν όμως έτσι από το Θεό? Μέσα από αυτό ο Θεός θα βγάλει πολλά καλά. Οι άλλες σατανικές θεωρίες κράτησαν τουλάχιστον 70 χρόνια. Αυτοί ούτε 7 χρόνια δεν θα κρατήσουν. Γέροντα, όταν ακούω για τον Αντίχριστο, νιώθω έναν φόβο μέσα μου. Γέροντας, τι φοβάσαι? Πιο φοβερός θα είναι από το διάβολο? Αυτός είναι άνθρωπος. Εδώ η Αγία Μαρίνα έδερνε τον διάβολο και η Αγία Ιουστίνα τόσους δαίμονες διέλυσε. Στο κάτω-κάτω, εμείς δεν ήρθαμε να βολευτούμε σε αυτόν τον κόσμο.